Ονομάζομαι Δημήτρης Μπιστόλας. Με λένε Μαρλένη Κούλη. Με λένε Ήρεμη Σιρτιώτη. Τρέχαμε ή περπατούσαμε σε αυτή τη δράση για να μαζέψουμε όσα πιο πολλά χιλιόμετρα μπορούσαμε για κάποιο σκοπό. Ουσιαστικά μέσα από μια εφαρμογή μετρούσαμε πόση απόσταση έχουμε διανύσει και σύμφωνα με αυτή δώσαμε έναν εξοπλισμό σε ένα ειδικό σχολείο. Ονομάζομαι Ραπτάκης Πρίδων, είμαι ο διευθυντής του μουσικού σχολείου. Το σχολείο μας συμμετείχε με τρεις ομάδες και παρότι ήμασταν μέσα στην καραντίνα και μέσα στις διακοπές των Χριστουγέννων, με τη συνεργασία της εκπαιδευτικού της γυμνάς 3.5 Παχιαδάκη, οργανώσαμε τις ομάδες, τους δώσαμε το σχετικό πληροφοριακό υλικό και τους συντονίσαμε. Εγώ νιώθω πάρα πολύ ευγνώμων που μπόρεσα μέσα από αυτή τη δράση και η ομάδα μου να βοηθήσουμε άλλα παιδιά και στο ειδικό σχολείο που ίσως το χρειαζόντουσαν πιο πολύ από εμάς. Εγώ νιώθω πολύ ωραία που βοήθησα άλλα παιδιά και που έκανα κάτι για αυτά και ήταν μικρό. Για τα παιδιά εύχομαι να παραμείνουν πάντα παιδιά στην ψυχή, όταν μεγαλώσουν να μην χάσουν την παιδικότητά τους, τον ανατολισμό τους, τη διάθεση για προσφορά. Εγώ εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να χαμογελάνε πάντα. Εγώ εύχομαι και ελπίζω όντως να επηρεάσουν τα παιδιά και επίσης εύχομαι στο μέλλον να μην είναι τόσο απαραίτητες οι δράσεις εθελοντισμού γιατί ο κόσμος θα είναι λίγο καλύτερος. Η ευχή που θέλω να δώσω εγώ είναι ότι εύχομαι στο μέλλον όλα τα παιδιά να μπορούν και να έχουν τη θέληση να συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις που μπορούν να κάνουν τον κόσμο μας έστω και λίγο καλύτερο.